Ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα θα έχουν στη διάθεσή τους οι χρήστες του ποδηλάτου στην Αλεξανδρούπολη, αφού ο ποδηλατόδρομος της πόλης θα επεκταθεί ως τη Νέα Χιλή. Εδώ και 2 μήνες περίπου έχουμε πάρει τον δρόμο Αλεξανδρούπολης Μάκρης ως Δήμος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα πλέον να σχεδιάζουμε πάνω σε αυτόν και επομένως η εντολή μου προς την Πρωτοτύπο Πολεοδομίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δηλαδή προς τον κύριο Μαστορόπουλο και προς τον κύριο Πορτοκαλίδη, είναι η δημιουργία μιας μελέτης όπου θα έχει επάνω ποδηλατόδρομο τουλάχιστον στην αρχή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Χιλή. Το έργο της επέκτασης του ποδηλατόδρομου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τον μικρό περιφερειακό και θα συντελέσουν και τα δύο στη μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που κινούνται μέσα στην πόλη. Ένα μεγάλο μέρος από τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Χιλή προς την Αλεξανδρούπολη δεν θα μπαίνουν πια, αλλά θα μετατραπούν σε ποδήλατα. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα γίνουν οδηγοί ποδηλάτων. Γιατί ο δρόμος από τη Χιλή μέχρι την Αλεξανδρούπολη, εφόσον έχει καθοριστεί ως ποδηλατόδρομος, είναι μια απόσταση 3 χιλιόμετρων, ευχάριστη, που είμαι σίγουρος ότι θα αναπνεύσει το κέντρο και αν προσθέσουμε σε αυτό και την λειτουργία σε λίγο του μικρού περιφερειακού των 3 χιλιόμετρων, ο οποίος αρχίζει από το σημείο 0, δηλαδή περίπου από το κάμπινγκ, από το ΝΕΟΤ, και αγκαλιάζει την πόλη από τη μεριά τη βόρεια, το περιβάλλον του κέντρου της πόλης μαζί με τα 2 αυτά γεγονότα θα ηρεμήσει κατά πολύ και θα απολαύσουμε τη δυνατότητα να πεζοδρομήσουμε ακόμα περισσότερους δρόμους ανάμεσα στην Λεωφόρο Δημοκρατίας και στην παραλία. Απότερο στόχος της Δημοτικής Αρχής πάντως είναι να μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε μια πόλη όπου το ποδήλατο θα παίζει κυρίαρχο ρόλο στις μετακινήσεις των κατοίκων της. Καταρχήν να σας πω ότι ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα είναι οργανωμένος συνολικά μετά από λίγο καιρό, θα είναι περίπου 8 χιλιόμετρα, δηλαδή ο υφιστάμενος. Τα 3 χιλιόμετρα επί του μικρού περιφερειακού. Και ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος ήδη έχει μελετηθεί, έχουμε όρει μελέτη, από το Όσκαρ εκεί που τελειώνει, πηγαίνοντας προς στροφή του γηπέδου, από εκεί όλη την παραλιακή με διακτίνωση προς τον Άγιο Έπλου και προς την Πλατεία Ελευθερίας, δείτε ότι όλα αυτά μαζί που σας είπα, μαζί με την άνοδο, δημιουργούν περίπου ένα ποδηλατόδρομο και τη Χιλή Αλεξανδρούπολη πάνω από 8 χιλιόμετρα, αγκαλιάζοντας σχεδόν όλη την πόλη. Επομένως, αληθινά η Αλεξανδρούπολη σε κάποια στιγμή, που πιστεύω να είναι αρκετά κοντά, θα είναι αληθινά η πόλη του ποδηλάτου.